Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Είμαι σήμερα με τον φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος έχει να κάνει την εμφάνισή του καιρό στο κανάλι. Αλλά πιστέψτε με, επιστρέψτε με δυναμικά. Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Καλώς σε βρήκα, Στέλιο. Όντως είχαμε καιρό να κάνουμε podcast. Είχα και εγώ δουλειά, είχε και εσύ τα τριχάματά σου. Αλλά χαίρομαι πάντα να κάνουμε τις συζητήσεις μας. Πιστεύω υπάρχει μια ιδιαίτερη χημεία. Και σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ωραία. Για ξεκίνα, για πες, για πληροφορία. Ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά το σκεφτήκαμε τις προηγούμενες δύο μέρες, το πρότεινα εγώ στο Στέλιο και το αναλύσαμε λίγο μαζί και θέλω να σας το κουράσουμε, να σας το παρουσιάσουμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ από το κοινό της εκπομπής και γενικά του καναλιού. Είναι ένα σεμινάριο διαβάσματος και συγκέντρωσης. Οπότε, σεμινάριο διαβάσματος. Ας κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή. Μας ήρθε αυτή η ιδέα γιατί σπουδάζουμε, okay, και μαθαίνουμε και διαβάζουμε και στην πραγματικότητα θα μπορούσε κάποιος να πει όλη μας τη ζωή διαβάζουμε πάνω κάτω. Και όχι αναγκαστικά από το πανεπιστήμιο και από πιο πριν από έφηβοι, από παιδιά και πάει λέγοντας. Και η πρώτη ιδέα μας αυτή είναι για να ήρθε, τη συλλάβαμε για να βοηθήσουμε όλους όσους έχουν ενδιαφέρον να διαβάσουν, δυσκολεύονται στο να διαβάσουν, αναρωτιούνται τι θα τους χρησιμεύσει, τι ακριβώς να διαβάσουν, πώς να διαβάσουν. Και υπάρχει γενικότερα ένα χάος μέσα στην όλη πληροφορία. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε και γενικότερα με την πιο σημαντική ερώτηση. Γιατί είναι σημαντικό το διάβασμα και να διαβάζει κάποιος? Ναι, ναι, η πιο σημαντική ερώτηση αυτή ουσιαστικά. Γιατί, ας πούμε, σήμερα η μέρα, ειδικά η νέα γενιά μετά το 2000, σε ρωτάνε γιατί να διαβάσω, τι θα μου προσφέρει το διάβασμα. Πρώτα απ' όλα, το διάβασμα σου προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξεις το πνεύμα σου, τη δυνατότητα να αποκτήσεις μια κριτική σκέψη και να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο μιλάς. Ακόμα και το πιο απλό βιβλίο να πιάσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορείς να πιάσεις ένα μυθιστόρημα που, ας πούμε, θα είναι περιπέτειας. Μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα, η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται δεν θα είναι η απλή καθημερινή γλώσσα αναγκαστικά που θα χρησιμοποιείς με τους συμμαθητές σου, εσείς στο γυμνάσιο και στο λύκειο ή με τους συμφοιτητές σου ακόμα. Θα είναι λίγο πιο εκλεπτισμένη και επίσης, ειδικά αν διαβάσεις, αν ξεκινήσεις να διαβάσεις και βιβλία σε άλλες γλώσσες, π.χ. στα αγγλικά, εκεί είναι που θα μπορέσεις να βελτιώσεις ακόμα και τις δεξιότητες σου ως προς μια ξένη γλώσσα. Δηλαδή, αυτό είναι και ένα επιπλέον bonus, δηλαδή. Αλλά μαθαίνουμε να σκεφτεί να μαθαίνουμε καλύτερα ελληνικά και σίγουρα μαθαίνουμε και αγγλικά μέσω του διαβάσματος. Και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, βέβαια, όποιος θέλει να διαβάσει σε άλλη γλώσσα. Διευρύνεις και τα όρια της σκέψης σου. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα διαβάσει ένα απόφθεγμα από τον Αβραάμ Λίνκον και έλεγε ότι ό,τι έχω μάθει σε αυτή τη ζωή, το έχω μάθει από το διάβασμα. Και είναι η ουσία του γιατί είναι σημαντικό το διάβασμα. Διευρύνεις το μυαλό σου, διευρύνεις πρώτα απ' όλα. Είναι πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο θέλω να πω και από τώρα είναι ότι πολλές φορές χωρίς το διάβασμα δεν μπορείς να σκεφτείς. Που σημαίνει ότι μπορεί να ξεφυλίζεις μια σελίδα ή ίσως να ακούς και ηχητικά βιβλία που έχουν γίνει πιο πολύ της μόδας σήμερα και να ακούσεις κάτι ή να διαβάσεις κάτι εκείνη τη στιγμή να το σημειώσεις και να σου ξυπνήσει πάρα πολλές σκέψεις τις οποίες τις κάνεις, αλλά επειδή δεν τις έχεις διαβάσει από κανένα ή δεν έχεις ακούσει κανένα να τις εκφράζει. Σου ξυπνάει μια ολόκληρη, ας πούμε, κοσμοθεωρία και ιδεολογία την οποία δεν ήξερες καν ότι μπορούσες να αναπτύξεις. Δηλαδή, τόσο πολύ το διάβασμα είναι σημαντικό. Και θεωρώ ότι πάρα πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, γι' αυτό και το παίρνουν, ας πούμε, ξέρεις, πιο ελαφρά. Εντάξει, μπορεί να το διαβάσω αύριο, μεθαύριο, ή καλό θα ήταν να το κάνω αυτό κάποτε. Έτσι. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό που λες. Δηλαδή, στο διάβασμα, επίσης, όταν διαβάζεις ένα μυθιστόρημα ή ένα βιβλίο που έχει μέσα έντονες συγκινήσεις, σου εξυψώνει και τα συναισθήματα. Δηλαδή, ας πούμε, αν διαβάσεις το Οδυσσή, που το έχω, της Βικτόρια Χίσλοπ, που μιλάει για την ιστορία της Πιναλόγκας, είναι πραγματικά ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την ανθρωπότητα. Όσοι δεν ξέρουν την ιστορία της Πιναλόγκας, ήταν η απικία των λεπρών, που, ας πούμε, έχει συνδεθεί με το ότι ας πούμε, τους στέλνανε εκεί πέρα και ήταν κακομύριδες, αλλά στην ουσία σου δείχνει αυτό το βιβλίο μια άλλη πλευρά της ζωής των λεπτών, που ήταν μια ενωμένη κοινωνία και ας πούμε, σου δείχνει και τις δυσκολίες με τους Γερμανούς που είχαν έρθει οι Γερμανοί και σκοτώνανε ας πούμε, κόσμο χωρίς λόγο, τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Και ουσιαστικά είναι
πολλά πράγματα που μπορείς να μάθεις από το διάβασμα ή αν διαβάσεις φιλοσοφία, μπορεί να δεις καμιά πρόταση από π.χ. εγώ διάβαζα το Σαπανάρο την Ευδαιμονολογία που έλεγε για το χαρακτήρα, ότι ο χαρακτήρας είναι κάτι το επίκτητο. Αυτό το πράγμα το είχα βιώσει στη ζωή μου, αλλά όταν το διάβασα και το είδα στο Σοπενάουερ, το έλεγε αυτό, διόρθωσε με, νομίζω το 19ο αιώνα ήταν ο Σοπενάουερ ή τον 20ο. Το 19ο ήταν. Ναι, το 19ο. Νομίζω το 19ο. Ήτανε, είχε επηρεάσει πολύ και τον Νίτσε. Ναι, οπότε ναι, ήταν σίγουρα πριν τον Νίτσε, άρα ήταν περίπου στα μέσα του 19ου. Ναι, είναι 19ο αιώνα. Έλεγε αυτό το πράγμα το οποίο εγώ το είχα καταλάβει στο περίπου. Ήξερα ότι κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα, αλλά όταν είδα να λέει μια ολόκληρη θεωρία πάνω από αυτό, πώς ακριβώς το αποκτάσει ένα επίκτητο χαρακτήρα, εμένα αυτό με συνεπήρε. Ένιωσα πολύ όμορφα το διάβασα αυτό το πράγμα. Γιατί ουσιαστικά είδα ότι κάτι το οποίο το βλέπω στη ζωή μου το είχαν σκεφτεί και άλλοι αιώνες πριν, ας πούμε. Δύο αιώνες πριν. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν διαβάζει και παράλληλα έχει μεγάλες ιδέες ή προσπαθεί να είναι σοφός ή θεωρείται από άλλους σοφός. Δηλαδή, και ο Αριστοτέλης και ο Σωκράτης από κάποιον μάθαιναν. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να είναι εντελώς αυτοδίδακτος. Δηλαδή, τώρα διαβάζω Ηράκλειτο τον τελευταίο καιρό και ο Ηράκλειτος ουσιαστικά περηφανευόταν ότι ήταν αυτοδίδακτος και ότι όλα τα κατάφερε μόνος του. Αλλά ακόμα και αυτό να ισχύει, σχεδόν κανείς άλλος δεν το έχει πει αυτό. Όλοι έχουν μάθει από κάποιον και όλοι χρειάζονται να μάθουν από κάποιον, έτσι ώστε να βρουν, ας πούμε, τι τους ταιριάζει και όλα αυτά. Και αυτό μας πάει και στο πολύ ομαλά στο δεύτερο θέμα της συζήτησης. Το τι να διαβάσω άμα δεν είμαι εξοικειωμένος. Δηλαδή, πώς να ξεκινήσω τόση πληροφορία. Πώς ξεκινάμε, ναι. Πώς ξεκινάς το διάβασμα. Και να πούμε βέβαια ότι εννοούμε το διάβασμα το οποίο θες να ξεκινήσεις εσύ από μόνος, όχι αυτό το διάβασμα που σου επιβάλλει το σχολείο. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό μετά. Είναι το επόμενο σκέλος. Πώς ξεκινάς το διάβασμα. Αρχικά θα πρέπει να βρεις ένα βιβλίο με έναν τίτλο που να σου κεντρήσει έστω και λίγο το ενδιαφέρον. Ναι. Και όχι μόνο τον τίτλο, θα έλεγα καλό θα ήταν να διαβάσεις και ας πούμε την περίληψη από πίσω στο Πιστόφυλλο. Το Πιστόφυλλο, ναι. Για να δεις άμα αυτό το πράγμα θα το διάβαζες ευχάριστα. Δηλαδή, άμα είναι να διαβάσεις ένα βιβλίο που να μην καταλαβαίνεις τίποτα, δηλαδή δεν θα αρχίσεις να διαβάσεις ένα βιβλίο, ας πούμε, για φυσική. Ναι. Στα άκυρα. Δεν θα διαβάσει Stephen Hawking, ας πούμε. Οπότε σημαντικό είναι, ας πούμε, να βρεις ένα βιβλίο το οποίο πιστεύεις ότι θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον και να ξεκινήσεις να το διαβάζεις και να βάλεις στόχο συγκεκριμένες σελίδες κάθε μέρα ή να το διαβάσεις όλο σε ένα μήνα. Αλλά το θέμα είναι να μην το αφήσεις, να το ξεκινήσεις σωστικά. Ακριβώς, και θυμάμαι στην αρχή του καναλιού είχα βάλει ένα στόχο για μια μηνιαία πρόκληση 30 σελίδες κάθε μέρα. Και για όσους δεν το ξέρουν, το κανάλι είχε ξεκινήσει περίπου στη διάρκεια της καραντίνας, που ήταν αρκετά εύκολο να τον επιτύχει αυτό το στόχο κάποιος. Και ήτανε, όποιος το έκανε αυτό, πραγματικά πιστεύω ότι το άλλαξε η ζωή. 30 σελίδες κάθε μέρα, για όλο το χρόνο ακόμα μπορεί κάποιος να το διατηρήσει, θεωρώ ότι θα του ξεκλειδώσουν κομμάτια του μυαλού του που δεν είχε καν. Δεν φανταστώ καν ότι θα μπορούσε να έχει. Και ξέρεις κάτι, παρατηρώ και πάρα πολλά βιβλία, δηλαδή όσο περισσότερο διαβάζουμε, τόσο περισσότερο θέλουμε να μαθαίνουμε κι άλλα πάρα πολλές φορές. Είμαστε αυτοί, θέλουμε συνέχεια ακόμα και σε αυτό να μαθαίνουμε κι άλλα, να εξελίξουμε τις απόψεις μας, να τις δομήσουμε καλύτερα. Και προσωπικά πλέον, όποιο βιβλίο το έχοντας γράψει κι εγώ το δικό μου βιβλίο, καλό ή κακό, έχω παρατηρήσει ότι πολλά πράγματα που τα έχω ακούσει ή τα έχω γράψει κι εγώ ή ξέρεις, τα έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά, δεν μπορώ να τα ξαναδιαβάσω. Θέλω να δω κάτι άλλο, θέλω να εξελιχθεί τη σκέψη μου. Ή, για παράδειγμα, είναι άλλα βιβλία τα οποία στις πρώτες 5-10 σελίδες καταλαβαίνεις ότι δεν σου αρέσει το γράψιμο του συγγραφέα, άρα δεν μπορείς να διαβάσεις και το βιβλίο, άσχετα να το έχεις αγοράσει ή όχι. Και εγώ προσωπικά αυτά τα βιβλία δεν τα αφήνω στην άκρη, δεν τα απαξιώνω, αλλά ίσως στο μέλλον να είμαι σε καλύτερη θέση για να τα διαβάσω ή για να τα καταλάβω καλύτερα ή ίσως μου αρέσουν πιο πολύ στο μέλλον. Mm. Αλλά βιβλία τα οποία ξεκινάς και δεν σου αρέσουν καθόλου, άστα. Ναι, και θέλω να σου πω κιόλας, μου δίνεις ωραία πάση, γιατί θέλω να μιλήσω και για το timing, το συγχρονισμό που τον ακούω, πώς ξεκινάς να διαβάσεις ένα βιβλίο. Δεν ξεκινάς να διαβάσεις ένα βιβλίο μέσα σε ένα συγκεκριμένο τίτλο τυχαία
στη ζωή σου. Πρέπει να έρθει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να το διαβάσεις. Πολύ σωστό αυτό, πολύ σωστό. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι εγώ, π.χ. θα σου πω ένα πρόσφατο παράδειγμα, λόγω της δουλειάς μου, τώρα πρόσφατα πρέπει να εμπριθήσω λίγο στη μυθολογία. Οπότε, ναι, μου είχε στείλει πριν ένα χρόνο, θυμάμαι, ένα βιβλίο που ήταν για την ελληνική μυθολογία. Δεν το είχα πιάσει να το διαβάσω τότε, δεν τη διάβαζα άλλα βιβλία τότε, είχα και το πιο πολύ στο πανεπιστήμιο. Τώρα, ας πούμε, που πρέπει να εντρυφήσω λίγο πιο πολύ στη μυθολογία και έχω και λίγο πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, το έχω ξεφυλίσει λίγο, έχω ξεκινήσει να το διαβάζω. Θέλω να σου πω όμως ότι ήταν στη διάθεση με αυτό το βιβλίο τόσο καιρό, ένα χρόνο περίπου, αλλά τώρα είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και το θυμήθηκα. Δηλαδή, γενικά, όταν διαβάζεις, θα διαβάζεις στοχευμένα, δηλαδή, στην αρχή όταν είσαι και θέλω να πω τη διαφορά ενός αχάριου αναγνώστη, ας πούμε, να το πω και έτσι, ενός λίγο πιο έμπειρου. Θα ξεκινήσεις να διαβάζεις από κάτι τυχαίο, όσο όμως θα διαβάζεις, θα καταλαβαίνεις περίπου ποια βιβλία θες να διαβάζεις. Και ανάλογα με τη δικιά σου, με το χαρακτήρα που θα διαμορφώνεις και μέσα από το διάβασμα, όχι μόνο το χαρακτήρα που διαμορφώνεις μέσα από τους ανθρώπους, μέσα από τη ζωή, αλλά και μέσα από το διάβασμα ακόμα διαμορφώνεις χαρακτήρα, θεωρώ. Mm-hmm. Οπότε, μέσα από το χαρακτήρα που θα διαμορφώσεις με το διάβασμα, θα διαλέγεις και τη θεματολογία των βιβλίων που θα διαβάζεις. Το ζήτημα είναι να μπει το διάβασμα στη ζωή σου. Στην αρχή, εντάξει, ένα βιβλίο το μήνα και μετά όσο μπορείς ή να το κρατήσεις έτσι ή και ακόμα και να το μειώσεις, τουλάχιστον να μην το παρατήσεις τελείως. Διότι θα υπάρχουν και στάδια στη ζωή σου που δεν θα μπορείς να διαβάσεις με το εκ των πραγμάτων. Εμείς βέβαια με το Στέλιο, λόγω των σπουδών μας, πάντα κάτι διαβάζουμε. Αλλά εντάξει, είναι, ακόμα και αυτά που διαβάζουμε είναι, δεν μας αρέσουν όλα. Είναι λόγω του πανεπιστημίου πολλά. Οπότε, εγώ θέλω να κάνω και μια ωραία σκέψη ότι το διάβασμα είναι σαν να έχεις βέλη και τα βιβλία να είναι τα βέλη σου στη φαρέτρα και να ξέρεις πότε να τραβήξεις το βέλος για να βγάλεις το βιβλίο που θα σου χρησιμεύσει εκείνη την φάση της ζωής σου. Και σε διαφορετικές φάσεις, όπως πολύ σωστά είπες, χρειαζόμαστε άλλα βέλη, άλλα βιβλία. Και η μαεστρία του ανθρώπου, επειδή κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα που διαβάζουμε. Κανείς πρέπει να το κάνει αυτό, όσο σημειώσεις και να κρατήσεις. Αλλά η μαεστρία είναι να ξέρεις, πώς να πω, τον τρόπο. Και ο τρόπος μπορεί, είναι το σημαντικότερο, δηλαδή, να ξέρεις πότε να βγάλεις αυτό το βιβλίο από το ράφι, πότε να ψάξεις εκείνο το βιβλίο ή περίπου τι λέει εκείνος για αυτό το ζήτημα που με απασχολεί και ίσως με βοηθήσει. Δηλαδή, να γίνεις ένας τοξότης, αλλά τοξότης που να πετυχαίνει πάντα διάνα από άποψη να τραβάει το καλύτερο δυνατό βέλος στην καλύτερη δυνατή στιγμή, γιατί τα βέλη των βιβλίων συγκεκριμένα δεν είναι πάντα ίδια. Εγώ θα έλεγα να είσαι ο κυνηγός που να επιλέγει το σωστό θύραμα και... Και το σωστό όπλο. Ναι, και το σωστό... και ουσιαστικά να επιλέγει από την αγέλη, ας πούμε, τον αν το πούμε ότι το σύνολο των βιβλίων είναι μια αγέλη, αν το παρουσιάσουμε μια αγέλη από βίσονες, να διαλέγει το βίσονα που θα μπορεί να κυνηγήσει την κάθε φορά. Να σου το πω και έτσι. Δηλαδή, η γνώση που μπορείς να αποκτήσεις από τα βιβλία είναι τεράστια, αλλά ακριβώς και έχετε και η παγίδα. Άμα διαβάζεις πάρα πολλά βιβλία, στο τέλος μπορεί το μυαλό σου να γίνει πολτός. Άμα δεν φιλτράρεις τις πληροφορίες που διαβάζεις, στο τέλος θα καταλήξεις να είσαι μια κινούμενη εγκυκλοπαίδεια. Ακριβώς. Και αυτό είναι άχρηστο. Αυτό είναι άχρηστο. Το έχεις πει και στο βίντεο σου κατά των φιλελεύθερων σπουδών. Ναι, και είναι, νομίζω, όλοι οι λογικοί άνθρωποι μετά από ένα σημείο φτάνουν σε αυτή τη σκέψη. Ότι πρώτα απ' όλα πόσα να μάθω, πόσα να διαβάσω. Και δεύτερον, από όλα αυτά που θα διαβάσω, πόσα θα μπορώ να χρησιμοποιήσω στη ζωή μου. Και εδώ να με συγχωρήσεις που θα διακόψω, όλο αυτό, ας πούμε, που λέμε σχετίστηκε με την άπλιστη φύση του ανθρώπου. Ακόμα και στο διάβασμα, ο άνθρωπος μπορεί να γίνει άπλιστος. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Αυτό που είπαμε στην αρχή, θέλουμε συνεχώς κι άλλα. Δηλαδή, το διάβασμα, ενώ θεωρείται από μόνο του κάτι καλό, άμα το κάνεις σε υπερβολικό βαθμό, ακόμα και αυτό μπορεί να σε καταστρέψει, ας πούμε. Διότι να σε καταστρέψει, να σε κάνει ένα άνθρωπο άχρηστο. Και εδώ σε αυτό το κανάλι προσπαθούμε, ας πούμε, να προωθήσουμε τη χρησιμότητα του καθενός και την αριστεία του καθενός, να φτάσει ο καθένας στο ανώτατο επίπεδο του εαυτού του. Στην αρετή, βασικά. Αυτό είναι η πραγματική. Στην αρετή είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι, το μεταφράζουν πάρα πολλές φορές ως καλός
να είσαι καλός και να είναι καλοσύνη, αλλά η αρετή είναι τελείως πραγματικά. Είναι αυτό που λένε, που είχε γράψει και ο Ρόμπερτ πριν στο βιβλίο Mastery. Mastery, αυτή είναι η λέξη. Expertise, ναι. Που λέμε. Δηλαδή, η δημοσύνη. Η δημοσύνη, όχι ακριβώς, να εξειδανικευτεί εσύ ο ίδιος, πώς να το πω. Δηλαδή να εξειδανικεύσει τον εαυτό σου σε μια τέχνη. Αλλά η δημοσύνη νομίζω είναι πολύ καλύτερη λέξη που είπες. Γιατί είσαι ειδικός σε κάτι ουσιαστικά. Και είναι, και επίσης είναι άλλο ένα ωραίο θέμα που μόλις τώρα θα ανοίξουμε. Είναι πρώτα απ' όλα να δούμε τη σημασία της μεθοδικότητας. Γιατί μια και κάνουμε ένα σεμινάριο διαβάσματος, πρέπει να πούμε ότι είναι έννοια της μεθοδικότητας το διάβασμα και της κριτικής σκέψης. Αυτά τα δύο. Οπότε, πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά. Ναι, γιατί εντάξει, ναι, καλά είναι να λέμε να ξεκινάμε για διάβασμα, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Και αυτά τα δύο πράγματα θέλουμε να τα τονίσουμε κυρίως για το διάβασμα που πρέπει να ασκήσει κάποιος για το πανεπιστήμιο ή για το σχολείο. Ωραία. Διότι αυτού του είδους το διάβασμα είναι το διάβασμα το οποίο, ας πούμε, οι φοιτητές ή οι μαθητές το απεχθάνονται συνήθως. Ναι, είναι το καταναγκαστικό. Είναι το καταναγκαστικό έργο, ας πούμε, το καθήκον. Δηλαδή, λίγοι είναι οι μαθητές που όντως το γουστάρουν το διάβασμα. Και εντάξει, είναι λογικό κιόλας, διότι έτσι όπως είναι το σχολείο γενικά, δεν υπάρχει κατάλληλος σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, οπότε οι μαθητές διαλέγουν λίγο και τις κατευθύνσεις του στην τύχη, τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν, οπότε είναι λογικό να μην τους αρέσουν όλα τα μαθήματα. Ναι, απόλυτα. Αλλά θα πρέπει, ας πούμε, για το διάβασμα τώρα που δεν είναι στοχευμένο, δηλαδή το διάβασμα που είναι εξαναγκαστικό, θα πρέπει και οι φοιτητές και οι μαθητές να καταλάβουν ότι οι μαθητές ότι στην κατεύθυνση που είναι κάποια μαθήματα να αποδεχτούν ότι δεν θα τους αρέσουν αλλά πρέπει να τα διαβάσουν. Το ίδιο και οι φοιτητές. Στην κάθε σχολή συνήθως τα μαθήματα που πρέπει να περάσει ένας φοιτητής είναι συνήθως πάνω από 40, όσο ξέρω. Τουλάχιστον ναι. Είμαστε 42 ή 46 εκεί. Προφανώς και όταν τελείωσα το ιστορικό εγώ και εσύ, υπήρχαν πολλά μαθήματα που δεν μας αρέσανε. Αλλά αναγκαστήκαμε και διαβάσαμε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, το θέμα είναι όμως, εντάξει, στους μαθητές δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά καλό θα είναι, ας πούμε, να προσπαθήσουν οι ίδιοι να κάνουν το έργο του, από μόνοι τους το έργο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και να πάνε σε κάποιο φροντιστήριο που να έχει κάποια τέτοια υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες που σε βοηθάνε, εντάξει, έστω και με πληρωμή. Τουλάχιστον να ξέρουν ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουν. Οι φοιτητές θα πρέπει ουσιαστικά να σπουδάσουν σε μια σχολή που το γενικό αντικείμενο θα τους αρέσει. Και ας έχει κάποια μαθήματα που δεν τους αρέσει, πάντα θα υπάρχουν μαθήματα που δεν τους αρέσει. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Δεν πρέπει να ψάχνεις ακόμα και εκεί το ιδανικό και το τέλειο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες για το σχολικό προσανατολισμό. Γιατί αυτό καθορίζει πάρα πολλές φορές το μέλλον της ζωής κάποιων. Παράδειγμα, άμα επιλέξεις να ολοκληρώσεις το πτυχίο σου, μπορεί να σου πάρει 4-5 χρόνια, εντάξει, άλλο και λίγο περισσότερο. Αλλά είναι, πώς να το πω, καλός ή κακός, το πανεπιστήμιο σου παίρνει τα πιο παραγωγικά σου χρόνια. Οπότε, άμα τα αφήσεις αυτά τα χρόνια να περάσουν κάνοντας κάτι που δεν σ' αρέσει, ή που δεν σου ταιριάζει, ή που δεν σε εκφράζει, ή που δεν θα σε βάζει στην οδό της αρετής, τότε βάζεις τις βάσεις για την καταστροφή σου. Βασικά είναι χαμένος χρόνος άμα κάνεις κάτι που δεν σ' αρέσει στο πανεπιστήμιο. Και είναι ακριβώς τα πιο παραγωγικά χρόνια, είναι τα πρώτα χρόνια που γίνεσαι ανεξάρτητος. Οπότε, άμα τα περάσεις βασανιζόμενος, πώς θα βγεις μετά έξω στην αγορά εργασίας που υποτίθεται τότε ξεκινάνε τα δύσκολα. Τότε είναι που δεν έχεις τα αληθινά βάσανα που είναι μία ακόμα εξεταστική. Διότι κακά τα ψέματα, όταν η μόνη σου ανησυχία είναι πώς θα περάσω την εξεταστική, εντάξει, ρε φίλε, δεν έχεις και την ανησυχία της επιβίωσης. Ειδικά άμα πίσω στηρίζουν οι γονείς. Και δεν θέλω να κάξω τώρα αυτούς που ας πούμε τους στηρίζουν πίσω οι γονείς αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι καλό είναι, ας πούμε, να στηρίζουν οι γονείς και να σε αυτό το έργο τη σπουδή, αλλά η σπουδή να καρποφορήσει μετά, όχι να χαλάς εσύ τον χρόνο σου επειδή, ας πούμε, θες να καλοπεράσεις και να έχεις τη σχολή στον κόκορα και να μην διαβάσεις καθόλου. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις φοιτητών που περνάνε 6-7 χρόνια τουλάχιστον στη σχολή και έχουν περάσει 10 μαθήματα.
Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είναι ότι υπάρχουν δυσφαίρετες. Τα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναλέμε για να τα ακούσουν όλοι. Να τα ακούσουν όλοι, έτσι. Αυτό ειλικρινά είναι από τα πράγματα που δεν μπορούν να σταματήσουν να λέγονται. Και θυμάμαι, ας μπορούμε να το συνδέσουμε και εμένα από το προηγούμενο βίντεο που έχω κάνει. Ότι γενικά πώς γινόμαστε πιο παραγωγικοί και τη σημασία του ύπνου ακόμα και στο διάβασμα. Και προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που μετά τις 10 η ώρα το βράδυ δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα. Δηλαδή, κυρίως μπορώ να λειτουργήσω πρωί και πιστεύω είναι ιδανικότερη ώρα να διαβάσεις πρωί. Και αυτό είναι ξεκάθαρα επειδή το μυαλό σου δεν έχουν μπει στο μυαλό σου ακόμα τα προβλήματα της καθημερινότητας, δεν θα έχεις ειδοποίηση στο τηλέφωνο, δεν θα υπάρχει περίπτωση να σε ψάξει κάποιος για να σου πει, ξέρω εγώ, πάμε εκεί, πάμε να κάνουμε αυτό, είτε φίλοι σου είτε οτιδήποτε. Και είναι μια ώρα στην οποία ιδανικά από τις 6 ώρα μέχρι τις 9, ίσως και λίγο πιο νωρίς από τις 9, μπορείς να κάνεις πάρα πολύ δουλειά. Και άμα κάποιος δεν μπορεί να σηκωθεί αυτές τις ώρες, τουλάχιστον να έχει κάνει τουλάχιστον αρκετό διάβασμα πριν τις 12, που μετά τις 12 αρχίζουμε και πεινάμε και θέλουμε μεσημεριανό. Δηλαδή η δόμηση της μέρας παίζει τεράστιο ρόλο, οπότε δεν ξέρω και εσύ τι έχεις να προσθέσεις πάνω σε αυτό. Ναι, κοίταξε, εγώ θα πω την αμαρτία μου, τον τελευταίο καιρό δεν διαβάζω τόσο πολλές φορές πρωί, αλλά θα πω την εμπειρία μου ότι όσες φορές έχω διαβάσει πρωί, έχω κάνει την διπλάσια δουλειά από ό,τι έχω κάνει σε 2 μέρες που διάβασα απόγευμα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν μπορείς να διαβάσεις το απόγευμα, απλά ο ρυθμός σου θα είναι πολύ πιο αργός. Mm-hmm. Και ουσιαστικά, αυτό που είπες, ωστόσο, αυτό που λες ότι το πρωί, ας πούμε, δεν έχεις αποσπάσεις με το κινητό, δεν ισχύει πάντα, διότι δυστυχώς τα κινητά έχουν γίνει η προέκταση του χεριού μας και με το που ξυπνάς το πρωί μπορεί, ας πούμε, να σου έρθει κατευθείαν η ειδοποίηση και να αρχίσει να χαζεύεις το κινητό, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνεις. Να μπεις σε μια κατάσταση παθητική τελείως. Δεν μπορώ να έχω χάσει το μέτρημα των φορών που, ας πούμε, μπορεί να έχω ξυπνήσει το πρωί με όρεξη να διαβάσω και απλά να έχω κάτσει για μισή ώρα στο κινητό το πρωί, βλέποντας, σκολάροντας στο Facebook, στο Instagram ή... Χωρίς σκοπό, χωρίς κάποιο σκοπό. Και μετά, ας πούμε, η όλη ενέργεια που θα μπορούσα να είχα να έχει πάει στράφη, να ξυπνάω και να είμαι σαν κοτόπουλο. Δηλαδή... Γι' αυτό λέω, είμαστε η πρώτη ώρα που ξυπνάμε, καθορίζουμε μας τη μέρα. Ακριβώς. Και, ας πούμε, για να το συνδέσουμε τώρα με το πώς το διαβάζεις, η μία συμβουλή θα είναι με το που ξυπνάς να μην μπει στο κινητό, να ξυπνήσεις και να ρίξεις νερό στο πρόσωπό σου και κατευθείαν, ας πούμε, σχεδόν να φτιάξεις την διαθέση σου ή το τσάι να σου. Πιείς νερό, να πιείς νερό, να πιείς νερό, πολύ σημαντικό γενικά, όχι μόνο όσον αφορά το διάβασμα. Γενικά είναι σημαντικό να πιείς νερό, τουλάχιστον 2-3 ποτήρια για την ημέρα με το που ξυπνήσεις. Εγώ αυτό το κάνω και με βοηθάει πολύ. Ναι, είναι βασικά ενεργοποιείται ο εγκέφαλος. Ναι. Κατευθείαν. Και όταν διαβάσεις, καλό είναι, ας πούμε, να μην έχεις το κινητό δίπλα σου ή αν το έχεις, να το έχεις κάπου μακριά και να το έχεις στο θόρυβο για να μην ακούσεις τις ειδοποιήσεις. Ναι, παιδιά, αυτό είναι απίστευτο. Και έτσι γίνεσαι συγκεντρωμένος, δηλαδή. Όταν ξέρεις, όταν έχεις την εντύπωση και την αντίληψη ότι θα έχεις συνεχώς αποσπάσεις, μπορείς και να τις καταπολεμήσεις, όπως ο Οδυσσέας. Και η αποσπάση είναι, παίρνεις το κινητό, το βγάζεις στην άκρη. Άμα είσαι από υπολογιστή, να μην έχεις πολλές καρτέλες, μην έχεις το Facebook στη μία καρτέλα και στην άλλη καρτέλα να έχεις το PDF που διαβάζεις, άλλη είναι λύση αυτή. Επίσης, πάρα πολύ καλή συμβουλή που μπορώ να δώσω ως προς το διάβασμα είναι να κρατάς σημειώσεις στα σημαντικότερα κομμάτια που διαβάζεις, είτε να τα υπογραμμίζεις με μολύβι, είτε να γράφεις πλαγιότιτλους, είτε να είσαι ένα τετράδιο παράλληλα που αναλύει διαφορετικά τα ζητήματα που θεωρείς εσύ ότι πρέπει να αναλυθούν. Και να έχεις, δηλαδή, να είσαι εκεί, να είσαι πραγματικά εκεί, δηλαδή μην είσαι θεατής, ούτε σε αυτό. Ποτέ να μην είσαι θεατής, αλλά σε αυτό ειδικά μην είσαι, γιατί άμα είσαι θεατής θα διαβάζει μια-δυο σελίδες και στο μυαλό σου μετά από λίγο θα παίζει ένα τύμπανο, σαν να μην γίνεται τίποτα και εσύ απλά να διαβάζεις σελίδες χωρίς να καταλαβαίνεις τι λένε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αυτό το τελευταίο που το έχω παρατηρήσει πολύ να το κάνουν, ότι, ας πούμε, ξεκινά να διαβάζουν ένα άρθρο, ας πούμε, επιχείρηση που διαβάζουν για άρθρα στο πανεπιστήμιο. Και, ας πούμε, έχουν και κάποιες άγνωστες λέξεις και αντί να προσπαθήσουν να κατανοήσουν πρώτα τι είναι αυτές οι άγνωστες λέξεις και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν το νόημα, αρχίζουν και το διαβάζουν και συνεχίζουν να διαβάζουν μέχρι που, ας πούμε, λένε τι διάβασα τώρα, εγώ δεν κατάλαβα τι διάβασα.
Ναι. Μέσα στην προσπάθεια να καλύψουν την ύλη, δεν καταλαβαίνω τι διαβάζουμε. Ναι, απλά κατεβαίνει το κείμενο. Οπότε γενικά πρέπει ουσιαστικά στο πανεπιστήμιο, επειδή πολλές φορές πούμε, τουλάχιστον στην δική μου σχολή είχε όγκο πληροφοριών, αυτό που λες να υπογραμμίζεις, υπάρχει ας πούμε στο PDF το Foxit, αυτό που μαρκάρεις κίτρινα, τα μαρκάρεις κίτρινα, γράφεις underline ή κάτι τέτοιο. Το υπογραμμίζεις, τα χρωματίζεις τέλος πάντων. Τα σημεία που έχουν σημασία. Και ένα άλλο κόλπο είναι, ας πούμε, ότι άμα θες να καταλάβεις για το άρθρο, να διαβάσεις πολύ καλά το abstract, δηλαδή το πρώτη παράγραφο που λέει, ας πούμε, το όλο ζουμί του άρθρου. Για το να πρώτο, καταλάβεις... η αρχή και το τέλος. Άμα, ας πούμε, δεν είσαι σίγουρος για το αν αυτό το άρθρο, ας πούμε, θα σου χρειαστεί στην εργασία σου, τουλάχιστον διάβασε την αρχή και το τέλος. Την περίληψη. Την περίληψη. Για να μην πεις για να μην το διαβάσεις όλο. Και μετά, ας πούμε, κάτι πίσω ότι «Α, εντάξει, τελικά δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό» ή «Τελικά δεν ήταν καθόλου σημαντικό αυτό». Έτσι εξοικονομείς και χρόνο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που διαβάζεις να σου αρέσει στο και λίγο. Δηλαδή... Εσύ και δεν γίνεται, άμα δεν σας αρέσει, δεν γίνεται, παιδιά, αφήστε το, άμα δεν σας αρέσει. Μην το ασχολείστε καν, άμα νιώθετε ότι κάνετε καταναγκαστικό έργο κάθε φορά που το διαβάζετε. Αλλά, δηλαδή, να έχετε μάθει να ξεχωρίζετε όμως. Είναι κάτι που απλά είναι δύσκολο και δεν σας πολύ αρέσει, είναι κάτι που μισείτε. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, άμα το μισείς, είναι διαφορετικό από το να είναι δύσκολο και να σε ζορίζει και επειδή σε αρέσει να τα παρατάς στη ζωή σου, να το αφήνεις στην άκρη. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτό ακριβώς. Και να άμα πάει ενάντια στη φύση σου, άμα πάει ενάντια στη φύση σου σαν άνθρωπος, άστο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ειδικά στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν αυτά τα μαθήματα που. Εντάξει, δεν θα σε αρέσουν, ρε φίλε, αλλά. Αν σου αρέσει η σχολή σου, θα πρέπει να το υπομείνεις και να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία. Είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνεις. Και έτσι είναι η ζωή. Έτσι, ναι, το θέμα είναι ότι άμα σου αρέσει το σύνολό σου αυτό που σπουδάζεις, μετά μπορείς να κάνεις και ένα μεταπτυχιακό στο συγκεκριμένο τομέα της σχολής σου που σε αρέσει περισσότερο. Ας πούμε, εμάς η σχολή μας είχε πολλούς μικρούς τομείς. Εγώ έκανα στην προϊστορική αρχαιολογία, στην αρχαία ιστορία που μας άρεσε στον καθένα πιο πολύ το συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, θέλω να κάνουμε μια παρένθεση. Θες να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό? Α, πες. Θέλω να κάνω μια παρένθεση γενικά. Ήμουν στο podcast με τον Αντίνο της προάλλες και με ρώτησε κάτι, λέει, που ρωτάει σε όλους τους καλεσμένους του. Ποια είναι τα τρία βιβλία και τρεις ταινίες. Και ήταν μια ερώτηση που με βρήκε σχετικά προετοίμαστο, αν και πάντα έχω κάποια βιβλία που μου άλλαξαν τη ζωή στο μυαλό. Εσύ, ποιο βιβλίο θα έχεις να προτείνεις σε όλους όσους δουν το podcast αυτό, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, θέλω να κάνω αυτή την παρένθεση. Ποιο βιβλίο, δηλαδή. Ποιο βιβλίο, ένα βιβλίο που θα το πρότεινε σε όλους που θα με γνώριζε. Ωραία, θα πάρει αυτό το βιβλίο. Θα σου πω ποιο βιβλίο. Του Γκόμπριτς, το Μικρή Ιστορία του Κόσμου. Γιατί λέει για όλη την ιστορία του κόσμου, με πολύ απλά λόγια, που ακόμα και κάποιος που δεν έχει ιδέα από ιστορία θα αποκτήσει μια ιδέα. Wow. Είναι από την ιστορία. Δεν το περίμενα αυτό. Μιλάει από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τον 19ο αιώνα που γράφει αυτός. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Το αυτό. Το έχω διαβάσει, είναι ωραίο βιβλίο για κάποιον που δεν. Για κάποιον κιόλας που θέλει να μάθει για την ιστορία, αλλά συχαίνεται, ας πούμε, αυτές τις τεράστιες κυκλοπαίδες στην ιστορία του έθνους. Ναι. είναι μια καλή αρχή, ας πούμε. Η ιστορία του ελληνικού έθνους είναι για τους πιο σκληροπυρηνικούς. Το έχουμε στο σπίτι, βλέπω τους τόμους εκεί πέρα και λέω, μαλάκα, αυτά δεν πρόκειται να τα διαβάσω μόνος μου, μόνο άμα θέλω μια παραπομπή. Το έχεις όλο. Δεν ξέρω αν τα έχουμε όλα, πάντως έχουμε αρκετούς τόμους. Από αυτά. Το σκεφτόμουν και εγώ ότι πρέπει να το αποκτήσω σε κάποια φάση αυτό. Εγώ δεν το έχω. Και έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, νομίζω κάπου στα 400 ευρώ είναι σε έκπτωση κιόλας, να τα πάρεις όλα μαζί. αλλά από τον Κάκτο. Επιπασόκ τα είχαμε αυτά. Επιπασόκ, φίλε, έκανε τις επενδύσεις. Τώρα πια το σκέφτεσαι σε πολλές φορές. Δύο φορές, ναι, τουλάχιστον. Οπότε το. Κι άλλο ένα θέμα σήμερα το οποίο. Το έθιξε στη συζήτηση πριν κάνουμε το podcast. Σήμερα μιλάμε για μια κουλτούρα δαιμονοποίησης του διαβάσματος και είναι η κουλτούρα της εύκολης γνώσης. Τα θέλω όλα τώρα, δεν θέλω να διαβάσω ούτε ένα άρθρο ή δεν θέλω να διαβάσω το βιβλίο σου, βλέπω τα βίντεο ή τέτοια πράγματα.
και γενικότερα μια απέχθεια ως προς την επίτευξη της αριστείας, αυτό που είπαμε πριν, της ειδημοσύνης. Είναι η απέχθεια, θα σου πω γιατί, γιατί ας πούμε το διάβασμα μέσα από τα μέσα μαζικής, μέσα από την, όχι μέσα μαζικής, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι. Έχει συσχετιστεί ας πούμε με την αγκαρία, ας πούμε πόσες φορές θα δεις κορίτσια και φοιτητές γενικά να ανεβάζουν stories που να λένε αν θα τελειώσει εξεταστική ας πούμε που είναι σε φάση πώς βγαίνει η ύλη όλη, στις, όλη το εξαμήνου σε μία μέρα ας πούμε που, και το θεωρούν κάτι... Κλασικό, η κλασική βιβλιογραφία. Ναι, το θεωρούν κάτι... Ή ας πούμε τα παιδιά... Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, εγώ, γιατί υπάρχει επέκταση. Εκτός από τα social media, εκτός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι και λάθος, έχουμε λανθασμένη παιδεία. Η παιδεία έχει σχετίσει το διάβασμα με την αγκαρία, με το μόχθο. Ενώ το σχολείο θα έπρεπε να μαθαίνει στα παιδιά ότι το διάβασμα είναι μια διαδικασία εξύψωση, μια, ένα μέσο ψυχαγωγίας. Αγωγή. Έτσι. Είναι αγωγή της ψυχής δηλαδή, το διάβασμα. Και δυστυχώς, ας πούμε, οι καθηγητές, επειδή ο καθηγητής έχει γίνει, το έχει πει και ο Καστοριάδης αυτό, ότι επειδή ο καθηγητής πλέον δεν είναι λειτουργήμα αλλά επάγγελμα, δεν τους νοιάζει για το αν θα μεταλαμπαδεύσουν αυτή την όρεξη στα παιδιά να διαβάσουν εκτός των σχολικών βιβλίων, ας πούμε, ή ακόμα και στα σχολικά βιβλία που είναι κακογραμμένα, να μπορέσουν να κάνουν τα παιδιά ώστε να καταλάβουν ακριβώς για ποιο λόγο πρέπει να διαβάζουν αυτά τα... Ακριβώς. Γιατί... Και υπάρχει ένας κοινωνικός προγραμματισμός όλης αυτής της κουλτούρας ήδη από τα 5-6 χρονών. Ναι. Και πιο πριν, και από τα 4 ότι, ίσως. Ότι το παιδί, ας πούμε, θα διαβάσει, θα περάσει σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια σχολή και θα βγάλει λεφτά και θα είναι το γρανάζι της κοινωνίας. Δηλαδή το διάβασμα... Είναι μια ρομποτοποίηση. Ναι. Μια ρομποτοποίηση. Το διάβασμα δεν θα είναι ένα μέσο με το οποίο το παιδί θα μπορέσει, ας πούμε, να αμφισβητήσει τα κακώς κείμενα ή να εξυψώσει το πνεύμα του. Θα είναι το μέσο με το οποίο θα μπορέσει να περάσει, να γράψει καλά στις Πανελλήνιες, να περάσει σε μια συγκεκριμένη σχολή. Ή, ας πούμε κιόλας, από τη μία λένε για το διάβασμα, το έχω συζητήσει με τον Μόχθο, από την άλλη, σε αυτούς που δεν διαβάζουν, τους κατακρίνουν και σαν άτομα. Δηλαδή σε αυτούς που δεν περνάνε στα πανεπιστήμια. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι δίκοπο μαχαίρι, υποκρισία. Είναι υποκρισία. Διότι ουσιαστικά παίρνουν από διάβασμα τον πρωταρχικό σκοπό του, δηλαδή το να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, και σε αυτούς που δεν απεχθάνονται αυτή τη μορφή του διαβάσματος, τους κατακρίνουν. Που θέλουν να είναι ελεύθεροι. Που θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν περνάνε σε πανεπιστήμια, αλλά είναι πρακτικοί άνθρωποι, Είναι βασικά αυτοί που έχουν καταλάβει. Είναι ανώτερα πνευματικοί. Είναι ανώτερα πνευματικοί. Ακριβώς, γιατί έχουν καταλάβει τη φύση τους. Και δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι, αλλά πραγματικά δίνω το σεβασμό μου σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταλάβει τη φύση του, την έχει ενστερνιστεί και την εκφράζει. Αλλά αυτή η φύση του προφανώς πρέπει να επιτελεί ένα έργο στον κόσμο και να επιτελεί το σκοπό του σε αυτή τη ζωή. Σαφώς, σαφώς. Όχι απλά να αρνείται να διαβάσει και απλά να ζει και να παρασιτεί, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε γενικά να παράγει μέσω της φύσης του ένα ανώτερο έργο από αυτό που ίσως ήταν προσχεδιασμένο για αυτόν. Και αυτή είναι η πραγματική φύση του διαβάσματος και η σημασία. Να καταφέρεις να εξελίξεις τον εαυτό σου για να προσφέρεις ένα έργο στην κοινωνία και κάτι το οποίο δεν θέλει να κάνει κανείς σήμερα, να κάνει ένα έργο στην κοινωνία, να πει ένα λόγο, ένα καλό λόγο σε κάποιον ή να πει, ας πούμε, τη γνώμη του σε κάποιον, να του προτείνει ένα βιβλίο. Αυτό είναι κοινωνικό έργο. Το κοινωνικό έργο δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τον κόσμο, να αλλάξουμε τις νομοθεσίες και να υπάρχει όλη αυτή η ουτοπία. Τον κόσμο τον αλλάζεις πρώτα απ' όλα, αλλάζοντας τον εαυτό σου και προσπαθώντας να βοηθήσεις τους γύρω σου για τους οποίους μοιάζεσαι. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να βοηθήσεις οποιονδήποτε έτσι. Να περπατάς στον δρόμο και να λες ότι θα σε βοηθήσω, δεν πάει έτσι η όλη υπόθεση. Όπως το κάνει αυτό, ίσως έχει και άλλους σκοπούς. Γενικότερα, πρέπει να σταματήσει αυτή η. Να γίνει άνθρωπος πιο ανιδιοτελής, αλλά από την άποψη που να μπορεί να το κάνει όντως, να μην καταναγκάζεται, μην καταπιέζει τη φύση του για να το κάνει.
Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να βοηθάμε τους εαυτούς μας πάνω απ' όλα, να μην πιάνομαστε από αφηρημένες έννοιες. Το είχατε πει και νομίζω και στο βίντεο με τον Αντίνα, το είχατε πει αυτό που λέγατε ότι δεν υπάρχει απόλυτη ισότητα, δεν υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη. Διότι για ναι, δεν υπάρχουν απόλυτες. Ακριβώς. Είναι υποκειμενικά πράγματα αυτά. Οπότε αυτό ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά να το διάβασμα είναι μια μορφή είτε να προτείνεις ένα βιβλίο, είτε να διαβάσεις ο ίδιος ένα βιβλίο και να προσπαθήσεις να μεταδώσεις τη γνώση από αυτό το βιβλίο σε κάποιον συνάνθρωπό σου, αυτόματος έχει κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο. Τον κόσμο. Και τον δικό σου μικρό κόσμο και τον κόσμο. Διότι άμα το κάνει ο καθένας αυτός στο μικρό κόσμο του, συνολικά ο κόσμος θα γίνει καλύτερος. Αυτή είναι η ουσιαστική βελτίωση. Και το διάβασμα είναι ένα από τα όπλα που έχει η κοινωνία στο να αντισταθεί, ας πούμε, σε καθεστώτα, ας πούμε, καταπίεσης. Όπως, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κάποιος για το σημερινό καθεστώς, ίσως. Αυτό είναι σίγουρα ένα καθεστώς πίεσης και λογοκρισίας από παντού. Όταν διαβάζεις γενικά, το διάβασμα είναι η κινησιουργός δύναμη της κοινωνίας, να προχωρήσει παρακάτω, να μην μείνει στάσιμη. Να μην είναι απλά NPCs τα μέλη μιας κοινωνίας. Μην είναι απλά παθητικοί χρήστες της ζωής, στην πραγματικότητα. Οπότε, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο εσύ σχετικά με αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να κλείσω αυτά τα λόγια, να διαβάζετε παιδιά. Να διαβάζετε, αυτό είναι το γενικότερο νόημα. Και όντως, μια κοινωνία που είναι πληροφορημένη, πρώτα απ' όλα ξέρει, έχει αποκτήσει μια αυτογνωσία, είναι πληροφορημένη, μπορεί να κρίνει, δεν γίνεται υποχείριο θελήσεων και ατζέντων διαφορετικών ανθρώπων και άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό τους και να εξελίξουμε, δηλαδή, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας και όταν είσαι κυρίαρχος του εαυτού σου, σίγουρα μπορείς να πας καλύτερα στη ζωή από άμα δεν είσαι τόσο απλό. Οπότε, να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη, για το διαφωτιστικό επεισόδιο. Χαρά μου. Και για όλους εσάς που μας είδατε, μιας και το θέμα είναι το διάβασμα, ήρθε η ώρα να κάνω τη διαφήμιση του βιβλίου μου, θα βρείτε το link στην περιγραφή και μπορείτε να υποστηρίξετε το κανάλι, αγοράζοντας το βιβλίο και μαθαίνοντας και μερικά πράγματα τα οποία ίσως δεν ξέρατε και όλα τα άλλα links και το social media, κοινωνικά δίκτυα του Μιχάλη και του καναλιού και εμένα. Οπότε αυτά, σας ευχαριστούμε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.